στην προηγούμενη παραχώρηση, στην κρατική περιφέρεια, δηλαδή τη σημερινή αποκεντρωμένη διοίκηση, κολλάει σε ένα βαθμό η παραχώρηση του παλιού πανεπιστημίου στον Δήμο. Κολλάει από νομικής άποψης η παραχώρηση του παλιού πανεπιστημίου στον Δήμο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Ελισάφ σημείωσε πως η πολιτική βούληση υπάρχει, ωστόσο θα πρέπει να λυθεί το νομικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθεί στα Γιάννενα ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, Στέφανος Βλαστός, προκειμένου να συζητηθεί εκτενώς το θέμα και οι προοπτικές του. Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την τοποθέτηση της επικεφαλής της παράταξης Ιωάννινα 2023, Τατιάνας Καλογιάννη, για το θέμα του στρατοπέδου Βελισσαρίου, με δεδομένο πως πριν από λίγο καιρό ο κ. Ελισάφ είχε καταστήσει σαφές πως η απάντηση του Υπουργείου είναι αρνητική. Στο θέμα της διεκδίκησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου αναφέρθηκαν και οι πρώην δήμαρχοι Θωμάς Μπέκας και Νίκος Γκόντας, σημειώνοντας τις δικές τους ενέργειες. Και επειδή ήρθε μαζί για τη διεκδίκηση του παλιού πανεπιστημίου της Δον Πόλη, επίσης ένα εμβληματικό κτίριο για την πόλη, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και είναι παρήγορο ότι πολίτες, ομάδες πολιτών, συνάδελφοι στο πανεπιστήμιο έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το χώρο, ο οποίος δεν τιμά την πόλη μας. Είναι λοιπόν προφανές. Ο κ. Μπαρτζόκας σας ενημέρωσε για τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η κ. Καλογιάννη είπε αυτό έχει παραχωρηθεί από την εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου στην περιφέρεια, αλλά σήμερα αποκεντρωμένη διοίκηση. Και από εκεί και πέρα εγώ το ζήτησα στον Πρωθυπουργό, το ζήτησα στον αρμόδιο Υπουργό, με παρέπεψε στην εταιρεία ακινήτων. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Βλαστός, ο οποίος έχει και μια καταγωγή από την περιοχή μας. Λοιπόν, έδωσα το θέμα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ζητώντας και εκεί την παρέμβαση. Η απάντηση δεν είναι αρνητική. Η δυσκολία η γραφειοκρατική που υπάρχει είναι ότι πρέπει με αυτό το ελληνικό πολύ εύκαμπτο δημόσιο, όπως ξέρετε, να υπερνικηθεί η παραχώρηση της παραχώρησης. Δηλαδή, κάποιος έχει παραχωρήσει σε κάποιον και πρέπει να τεκμηριωθεί τώρα ότι αυτός 15-20 χρόνια το εγκατέλειψε και ρήμαξε και έχει ποτίκια και τότε μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος να το κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το κρίσιμο νομικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι η πολιτική βούληση υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι από τα πράγματα που τα παρακολουθούμε σε καθημερινή σχεδόν βάση. Ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που μαξιμάλιζα ότι το θέλουμε όλο το στρατόπεδο. Δεν θέλω να βγάλω τις δικές μου ευθύνες, γιατί κανένας δεν πρέπει να απεγκδίεται των ευθυνών του. Και βλέπω πολλά πράγματα, τα βλέπουμε πώς εξελίσσονται στην πορεία. Από την πρώτη μέρα όμως της ανάληψης των καθηκόντων, κυρία Καλογιάννη και αγαπητοί συνάδελφοι, έθεσα το θέμα σας, έδωσα το γράμμα στον κύριο Πρωθυπουργό, που ήταν το πρώτο λοιπόν αίτημα, λέγοντάς ότι είναι ένα διαχρονικό αίτημα αυτής της πόλης. Και δεν έμεινα απλώς σε μία απλή έτσι, έγγραφη στον κύριο Πρωθυπουργό. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω τις απαραίτητες διαβουλεύσεις πριν απευθύνομαι ένα επίσημο συγκεκριμένο αίτημα προς το Υπουργείο λοιπόν Εθνικής Αμήνης. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν αυτό που λέτε προς την Κοζάνη, ότι θα απορριφθούν τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Και ο κύριος Υπουργός δύο φορές μου είπε ότι η αντίστοιχη υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων είναι πάρα πολύ αρνητική. Μεσολάβησε, όπως ξέρετε, το βατοπέδιο. Και ό,τι ήταν για παραχωρήσεις από εκεί και πέρα γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη δυστοκία. Και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο είναι και ένα από τα πιο δύσκολα υπουργεία, είναι αξιωματικοί αυτοί που αποτελούν την ομάδα αυτή που ασχολείται με την κτηματική, ας το πούμε, υπηρεσία του στρατού, και είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης μου είπε θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ επίπονη διαπραγμάτευση. Αυτό έγινε τελευταία κουβέντα το Φεβρουάριο, μεσολάβησε ο κορονοϊός. Στην επόμενη συνάντηση μου είπε μη με βάζεις αυτή τη στιγμή να κάνω τέτοιου είδους διαπραγμάτευση μέσα σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία. Σε μια δεύτερη φάση η υπόσχεση είναι ότι όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα θα δούμε τι διαπραγμάτευση μπορούμε να κάνουμε με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για να το ενοποιήσουμε με το Γεννιώτικο Σαλόνι στην κατεύθυνση αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου όπως το ρυθμιστικό σχέδιο προέβλεπε. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Δεν
μπορείς να προχωρήσεις, όταν είναι ρητή και κατηγορηματική η απάντηση που έρχεται υπεύθυνα από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Πολύ απλά, τελικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τι ζητάμε, γιατί το ζητάμε και πώς θα το αξιοποιήσουμε και πώς θα ωφεληθεί η πόλη εν τέλει και πώς ο ιδιοκτήτης. Κατά τη δική μας άποψη, λοιπόν, λείπει ο οραματικός στόχος, ο αποδεκτός από όλους τους φορείς, δημόσιους οργανισμούς πολιτιστικής διαχείρισης, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική κοινωνία, ιδιωτικός τομέας. Οραματικός στόχος, λοιπόν, αποδεκτός από όλους για κοινό προγραμματισμό δράσεων, για την αξιοποίηση των ιδιοκτησιών αυτών, με μέρημνα και ευθύνη του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, απευθυνόμενοι προς εσάς και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να θεωρείτε δεδομένη τη διάθεση της παράταξής μας να συνεργαστεί με σκοπό να υποβοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, όπου κριθεί σκόπιμο σε μια οργανωμένη και συγκροτημένη προσπάθεια για τη διεκδίκηση και αξιοποίηση αυτών των εγκατελειμμένων ακινήτων του Δήμου μας. Προτεραιοποιήσαμε κάποια άλλα αντικείμενα και αναφέρω χαρακτηριστικά τη διεκδίκηση των στρατιωτικών φούρνων, όπου είχαμε συγκεκριμένη πρόταση για την ίδρυση και κατασκευή ενός νηπιαγωγείου, την διεκδίκηση των παλαιών στρατιωτικών φυλακών, όπου είχαμε συγκεκριμένο σχέδιο και για την κατασκευή ενός πάρκου, ενός πολιτιστικού πάρκου, και βέβαια τη μεγάλη διεκδίκηση για να μπορέσει να ξανάχει ο Δήμος την ιδιοκτησία του πάρκου Πετσινέλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι διεκδικήσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τόσο μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να είναι διεκδικήσεις οι οποίες από τον διεκδικητή, στον διεκδικητή μάλλον, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σοβαρή πρόταση για να μπορείς να είσαι ισχυρός διεκδικητής. Την εποχή της δικής μας θητείας έγινε ένας τεράστιος αγώνας. Καταφέραμε και πήραμε τα 18,5 στρέμματα από το στρατόπεδο Βελισσαρίου, αρχικά γιατί ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθεί και έναν Μεσαρέ, και αυτό το οφείλουμε στον τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Μεϊμαράκη, αλλά βεβαίως ήταν καταλυτική και η συνδρομή του τότε Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παπούλια. Στην προημερήσια διάταξη συζήτηση τέθηκε μια σειρά ακόμη θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας που έχει πληγεί από την πανδημία. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος απάντησε και στις αιτιάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταφορά του κλειστού γυμναστηρίου της Ξηφασκίας στα Γιάννενα. Και τα ερωτήματα τα οποία γίνονται σαφέστατα είναι κατά πόσον η Δημοτική Αρχή έχει προετοιμαστεί για το ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει οριμάσει κάποιες προτάσεις και αν τελικά και αυτές τις προτάσεις που έχει οριμάσει είναι σε μια λογική διαβούλευσης με το σώμα, με τις παρατάξεις, με τους φορείς του τόπου, την αναζήτηση προτάσεων από τους φορείς του τόπου, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συγκροτημένη πρόταση όπως εμείς είχαμε κάνει την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027. Είναι πλήρως ανέτοιμη από ό,τι φαίνεται η Δημοτική Αρχή, εκτός αν έχει κάτι άλλο να μας πει, γιατί τουλάχιστον μέχρι σήμερα οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία γνώση σε σχέση με κάποια πιθανή προεργασία σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η παράταξή μας, η μεγάλη παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ενιτών, με πλήρη οριμότητα είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε όσο προλαβαίνουμε, γιατί δυστυχώς έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα και δεν ξέρω, κάποια στιγμή ακούστηκε και ένα αίτημα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων για μια παράταση του χρόνου διαβούλευσης σε σχέση με το ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί αυτή η παράταση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Εμείς πάντως είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε όσο μπορούμε καλύτερα στην διαβούλευση σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, για να μπορέσουμε να έχουμε τα βέλτιστα αιτήματα και τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον τόπο. Έχουμε λοιπόν ένα γυροκομείο, το οποίο με παλιότερες αποφάσεις, στην ουσία το συνδιαχειριζόμαστε και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, με την Εκκλησία. Έχουμε 30-40 ωφελούμενους σε μια κρίσιμη περίοδο, με πολλά προβλήματα που αναδεικνύει πολλές φορές τις ανεπάρκειες του ιδιωτικού τομέα. Έχουν κλείσει, όπως ξέρετε, για λόγους COVID, και σήμερα άκουγα στην Αθήνα κρούσματα σε ένα γυροκομείο στην Αθήνα.
Άρα λοιπόν ένας μετρήσιμος ουσιαστικός στόχος που πρέπει να μπει από τη Δημοτική Αρχή είναι να αναπτυχθεί η μονάδα αυτή. Ο πανόροφος είναι κλειστός, υπάρχουν δυνατότητες, μέσα στη θητεία της πρέπει να λειτουργήσει. Είναι ευθύνη μας να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημότες, πολύ περισσότερο ότι έχουμε κατασκευάσει ένα τεράστιο κτίριο, με αδυναμίες ή όχι, δεν έχει σημασία. Έχουμε φτιάξει όμως ένα κτίριο με δωρεές, έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι να γίνει αυτό, το πάλεψε η πόλη πάρα πολλά χρόνια και τώρα θα καταντήσει σε λίγο σαν το παλιό πανεπιστήμιο, να το πω έτσι. Εδώ και αρκετούς μήνες με τη... στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητάμε μέτρα ανακούφισης για διάφορα τμήματα της πόλης μας και δυστυχώς στην πράξη δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε δύο κατηγορίες. Έλαβα και την επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων. Φαντάζομαι όλοι τη λάβαμε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως πολλοί αυτοαπασχολούμενοι μας έχουν καταγγείλει ότι παρά την απόφαση που έχουμε πάρει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο πλέον, εξακολουθούν να υποχρεώνονται να πληρώνουν τα αποδοτικά τέλη. Και κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό, ιδίως μάλιστα όποιο άνοιγμα γίνει, με όποιες συνθήκες και γίνει, δεν θα φέρει χρήματα στις τσέπες του Γιαννιώτη Κουλό για να πάει να ψωνίσει. Επομένως, αποκτά επιτακτική, πώς να το πω, είναι επιτακτική ανάγκη, αποκτά πρώτη προτεραιότητα να μην έρθουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει λυθεί το θέμα της ανακούφισης από τα αποδοτικά τέλη των επαγγελματιών. Γιατί το πρώτο θέμα και κατά την δικιά μου άποψη είναι ότι σε αυτή την συγκυρία την πολιτική και γενικότερα την κοινωνική, στην οποία αντιλαμβανόμαστε πιστεύω όλοι μας, κυρίαρχο στοιχείο παίζει και το δικό του σημαντικό ρόλο ο κορονοϊός και η πανδημία. Όπως ακούγεται και λέγεται και μέσα με τα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα, ήδη δεν ξέρω αν έχουμε ξεπεράσει το δεύτερο σημαντικό κύμα πανδημίας και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν τρίτο και τέταρτα. Είναι μια άλλη κουβέντα, εξίσου σημαντική, αλλά κατά την άποψή μου θα πρέπει να μιλήσουμε εδώ και τώρα ή ενδεχομένως σε κάποιο άλλο Δημοτικό Συμβούλιο για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ζητάμε επανειλημμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδίως κατά την άποψή μου γίνεται αυτή η κουβέντα εδώ και 9 περίπου μήνες και ουσιαστικά δεν έχουν πάρθει, μπορεί να έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις, αλλά από την υλοποίηση αυτών ή γενικότερα το τι συμβαίνει στην πόλη ή τι πρόκειται να συμβεί, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να πάρουμε εδώ και τώρα κάποιες, κατά την άποψή μου, σημαντικές αποφάσεις. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων, οι δήμαρχοι έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε και ο σκοπός του Δημάρχου είναι να μιλάει και να μιλάει προς όλες τις κατευθύνσεις εντός εκτός πόλης και εντός εκτός χώρα. Αυτή είναι η δουλειά του, να πάει στον Υπουργό και να μιλάει με τον Υπουργό. Και τώρα να πάρω άδεια. Μιλάμε ότι εγώ δεν είμαι διορισμένος εδώ, είμαι εκλεγμένος δήμαρχος. Σε κάποιους διαφεύγει αυτό το πράγμα, αλλά όσο και να μια αρέσει, είναι αυτή μια πραγματικότητα. Και πρέπει τουλάχιστον τα επόμενα 2,5 χρόνια να δεχθούν την πραγματικότητα. Θα πάρω άδεια για να πάω στον Υπουργό και να συζητήσω για τη συζήτηση για το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο εμείς δεν είχαμε. Σας απάντησα λοιπόν 150.000 φορές ότι αυτή η ιστορία με το Βοτανικό δεν βρίσκεται σήμερα στην ατζέντα της κυβέρνησης. Ξαναμίλησα λοιπόν 3 φορές με τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος είχε κάνει κάτι δηλώσεις αντιφατικές και μου είπε: εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτό κοστίζει 13 εκατομμύρια σύμφωνα με την κοστολόγηση που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ζητήσει από την περιφέρεια. Έδωσα το αντίστοιχο έγγραφο και η κυρία Καλογιάννη το έχει και το οποίο δεν βρίσκεται σήμερα στις προτεραιότητες. Παρουσιάζεται λοιπόν μια άλλη ευκαιρία για την οποία εγώ πρώτη φορά άκουσα από τα χείλη του κυρίου Υπουργού ότι είναι πολιτική απόφαση να μας παραχωρηθεί και κρατάω πάντα και όλες μου τις επιφυλάξεις. Σας είπα με τους πολιτικούς πρέπει να κρατάς πάντα τις επιφυλάξεις του ΘΑ. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να πω ξέρετε εσείς θα μας το δώσετε αλλά εγώ επιμένω στο Βοτανικό και επομένως δεν κάνω καμία συζήτηση.